Αισθάνομαι ότι όλα... okay, got it. Όλα χρειάζονται και θέλω να σε ευχαριστήσω γιατί μου έδωσε την ευκαιρία να κοιτάξω κι εγώ ένα θέμα που μαζί με εσάς μαθαίνω κι εγώ σήμερα. Το θέμα λοιπόν είναι εξωτερικοί παράγοντες που μπορεί να επηρεάσουν την οφθαλμική επιφάνεια. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, η μόλυνση του περιβάλλοντος είναι το μεγαλύτερο, αν θες, το μεγαλύτερο πρόβλημα για τη δημόσια υγεία. Ένα ιδιαιτέρως μολυσμένο περιβάλλον, μεταξύ άλλων, μπορεί να επηρεάσει και τα μάτια. Επί παραδείγματι, αναφέρω το όζον, το οποίο είναι ένας δευτερογενής ρήπος που παράγεται από το μονοξίδιο και το διοξίδιο του αζότου. Και είναι γνωστό ότι μπορεί να μεταφερθεί σε πολύ μεγάλες αποστάσεις και να προκαλέσει ένα μεγάλο εύρος, αν θες, ανεπιθύμητων ενεργειών στην υγεία μας. Αναφέρω εδώ το όζον, διότι, ξέρεις, είναι λίγο controversial για όσους δεν έχουν σχετιστεί με το ζήτημα. Αυτό είναι ένα τριμερές οξυγόνου, το οποίο όταν βρίσκεται στην ατμόσφαιρα, εδώ που αναπνέουμε, σαν παράγωγο καύσης ή βιομηχανικής παραγωγής, είναι κάτι που μπορεί να είναι πολύ βλαβερό για τους πνευμονογόνους, όχι μόνο για τους πνεύμονες, αλλά και για το μάτι προκειμένου. Ενώ αντίθετα, το στρώμα του όζοντος πάνω στη στρατόσφαιρα, το οποίο καταστρέφεται και θα αναφερθούμε αργότερα σε αυτό, είναι κάτι που δρά προστατευτικά για την υγεία μας και για την απορρόφηση της κακής UV ακτινοβολίας. Επομένως, παράγοντες περιβαλλοντικοί, όπως είναι οι διάφοροι ρήποι, οι διακυμάνσεις θερμοκρασίας, η UV ακτινοβολία, διάφορα τοξικά αέρια, χημικά, φάρμακα, διακυμάνσεις της υγρασίας, αλλά και καλλυντικά και χημικά, επηρεάζουν σε διάφορα σημεία το μάτι, προφανώς στην οφθαλμική επιφάνεια, τον κερατοειδή και την επιφυκότητα, αλλά εν τέλει και το εσωτερικό του ματιού, προκαλώντας καταράκτη εκτός από τις παθήσεις της επιφάνειας. Εδώ ενδεικτικά αναφέρω τα πιο, αν θέλετε, κοινά ρηπογόνα, όπως είναι τα καυσαέρια μέσα στο σπίτι και ειδικά αυτά που παράγονται από βιομάζα. Να πούμε ένα-δύο πράγματα, τι είναι τα βιοκαύσιμα. Τα βιοκαύσιμα είναι καύσιμα όπως είναι παραδείγματι το πέλετ, που είναι ένας πολύ συχνός τρόπος θέρμανσης το χειμώνα. Αυτό παράγεται από βιομάζα, είναι όλα τα υλικά που προέρχονται, είναι, αν θες, βιοαπικοδομήσιμα υποπροϊόντα όλων των ανθρώπινων δραστηριοτήτων. Και έχουν υπάρξει ιδιαιτέρως δημοφιλή, αναφερόμενα ως ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, γιατί προέρχονται από τη φύση και μεταβολιζόμενα παράγουν πολύ λιγότερο διοξείδιο του άνθρακα. Εν τούτης, φαίνεται ότι η καύση και αυτών προκαλεί αρκετά προβλήματα στον οργανισμό. Και όχι μόνο αυτό, είναι και κάτω από ερώτηση κατά πόσο τελικά είναι και τόσο ωφέλιμα, γιατί η παραγωγή τους, η μεταφορά τους και η χρήση τους είναι ιδιαίτερα ενεργοβόρα. Στην εικόνα δεξιά σας βλέπετε τι είναι το στυρένιο. Το στυρένιο είναι και αυτό ένα παράγωγο πετρελαϊκό ουσιαστικά, το οποίο το δείχνω μερικά παραδείγματα πόσο συχνά είναι στο κάθε μέρα μας. Από τα κυπελάκια του καφέ που παίρνουμε στο χέρι, μέχρι το φελιζόλ που πακετάρουμε τα πράγματα στο σπίτι μας, από συνθετικά χαλιά, από λάστιχα που χρησιμοποιούμε ακόμα και στην κουζίνα, από τρόπους που έχουμε για να μανώνουμε τα σπίτια μας, δηλαδή πρακτικά από το πρωί που ξυπνάμε μέχρι το βράδυ που θα κοιμηθούμε,
Είμαστε εκτεθειμένοι σε στιρένιο, το οποίο έχει βρεθεί ότι μπορεί να επηρεάσει τα κονεία και την έγχρωμη όραση. Δηλαδή είναι τοξικό για τα κονεία. Και φυσικά το μονοξίδιο του άνθρακα, τα διάφορα παράγωγα του θείου που παράγονται από την καύση των αυτοκινήτων κτλ. Αναφέρω μόνο μερικά παραδείγματα ατμοσφαιρικής ρήπανσης, τα οποία μπορεί να επηρεάσουν και την όραση, μπορεί να προκαλέσουν καταράκτη, μπορεί να επηρεάσουν την κυκλοφορία του αίματος, το χωριοειδή και το αμφιλιστροειδή και να κάνουν τοξικές αμφιλιστροειδοπάθειες κλπ. Το μάτι, γιατί εδώ θα επικεντρωθούμε και μάλιστα στην οφθαλμική επιφάνεια, είναι ένα πολύ 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 ευαίσθητο όργανο. Και βέβαια έχει μηχανισμούς για να προστατεύεται τόσο από τα ξένα σώματα, από τη σκόνη, από τον αέρα, από το πολύ έντονο φως. Αλλά φανταστείτε ότι για να λειτουργήσει πρέπει να είναι συνέχεια ανοιχτό και επομένως είναι υποκείμενο σε οποιαδήποτε μόλυνση μπορεί να έρχεται από τον αέρα, από το νερό ή ακόμα και από την τροφή. Όπως είπα, το μάτι η φύση έχει προβλέψει και προστατεύεται με την περιβάλλουσα ανατομία του. Θα πάμε σιγά σιγά να δούμε κάθε κομματάκι ξεχωριστά με τις βλεφαρίδες που λειτουργούν λίγο σαν το δίχτυ που θα παγιδεύσει οποιοδήποτε αιωρούμενο σωματίδιο μπορεί να πλησιάσει την επιφάνεια του ματιού. Αλλά βέβαια δίνει και το ερέθισμα για κλείσιμο των βλεφάρων. Τα βλέφαρα που ουσιαστικά μαζί με τις βλεφαρίδες είναι το υπόλοιπο, αν θέλετε, μηχανικό κλείστρο του ματιού, το οποίο και προστατεύει το μάτι κλείνοντας σε οποιοδήποτε ερεθισμό, αλλά φέρει και τους αδένες, τους μεϊμπόμιαν, οι οποίοι παράγουν την λιπαρή φάση των δακρύων. Θα δούμε στη συνέχεια πώς και αυτό δρά προστατευτικά για αυτό το τόσο ευαίσθητο όργανο. Και βέβαια προστατεύει το μάτι από το ανεπιθύμητο πολύ έντονο φως, αν χρειαστεί. Ο πευκότας, αντίστοιχα με το δέρμα στο σώμα, είναι ένας ιδιαίτερα αγκιοβρυθής ιστός, ο οποίος καλύπτει και το βολβό και συνεχίζει, καλύπτει και το εσωτερικό των βλεφάρων, φέρνοντας το απαραίτητο οξυγόνο, τα αγγεία με τους παράγοντες της φλεγμονής, αν χρειαστεί, να προστατευτούμε. Έχει μέσα τα καλλικοειδή κύτταρα που παράγουν τη βλένη για τα δάκρυα. Έχει μέσα κύτταρα Langerhans, τα οποία, αν χρειαστεί, παράγουν αντισώματα για την άμυνα του ματιού. Και αυτός, λοιπόν, στο προστατευτικό μηχανισμό του ματιού. Και φτάνουμε στα δάκρυα. Τα δάκρυα, ξέρουμε ότι αποτελούνται από 3 διαφορετικά πράγματα. Νερό, βλένη και λάδι. Το λάδι και η βλένη αναμειγνύονται μεταξύ τους πάνω στην υδαρή φάση των δακρύων, προκειμένου να δημιουργήσουν ένα, αν θέλετε, ανθεκτικό, πλην όμως υγρό ακόμα, περιβάλλον για την επιφάνεια του κερατοειδή, προκειμένου να εξασφαλίσει όχι μόνο καθαρή όραση, όχι μόνο καθαρό κερατοειδή, αλλά φέρνοντας και το οξυγόνο και τα διάφορα συστατικά για να τραφεί ο κερατοειδής και να καθαρίσει την επιφάνεια του ματιού. Επίσης, τα δάκρυα σε περίπτωση προσβολής παράγονται αντανακλαστικά, εκτός από τη βασική τους έκριση, πάλι για να προστατεύσουν το μάτι και φυσικά φέρνουν ένα μεγάλο αριθμό αντισωμάτων, αν χρειαστεί, για την άμυνα του οργανισμού έναντι λοιμωδών προσβολών. Ήδη έχω αναφερθεί στο πώς η μόλυνση του περιβάλλοντος, ειδικά του αέρα, αλλά και του νερού, μπορεί να συνεισφέρει σε πολλά προβλήματα στο ανθρώπινο μάτι. Και ενδεικτικά εδώ αναφέρω, σε σχέση με τη μόλυνση, ότι τα διάφορα ξενοειστρογόνα, τα οποία είναι παρόντα και σε φυτοφάρμακα και σε ζυζανιοκτώνα και σε μυκητοκτώνα, τα οποία βρίθουν στην ατμόσφαιρα και στο νερό, αλλά και σε διάφορα πλαστικά, σε κοσμητικές κρέμες κτλ. Ουσιαστικά συνδέονται με τους υποδοχείς στεροειδών στο μάτι και μπορούν να προκαλέσουν σημαντικά προβλήματα από ένα απλό ερεθισμό ή ξηροφθαλμία μέχρι καταράκτη και αιμορραγίες των αμφιβληστροειδή με την τοξική τους δράση.
Μελέτες που έγιναν το 2015 στο Νέο Δελχή έδειξαν ότι σχεδόν το 15% του πληθυσμού αυτής της μεγαλούπολης υποφέρει από διάφορων βαθμών βαρύτητας, χρόνους ερεθισμούς των ματιών, ακριβώς εξαιτίας της έκθεσης σε ρηπογόνους παράγοντες στην ατμόσφαιρα. Ουσιαστικά, αυτοί επηρεάζουν τη δακρυϊκή στιβάδα και ως εκ τούτου δρούν τοξικά για την επιφάνεια του ματιού. Ουσιαστικά, οι ίδιες μελέτες υπολογίζουν ότι σε σχέση με την ύπαιθρο, στο Νέο Δελχή, η έντονη αστικοποίηση και η αλόγιστη χρήση καυσίμων κλπ. Μπορεί να πολλαπλασιάσει έως και 16 φορές τον αριθμό των νεωρούμενων επιβλαβών σωματιδίων στον αέρα. Αν όμως νομίζετε ότι αφορά αυτοί οι αριθμοί, αυτά τα τεράστια νούμερα αφορούν μόνο αναπτυσσόμενες χώρες, αντίστοιχες μελέτες έχουν δείξει ότι και στο Παρίσι υπάρχει έξαρση προβλημάτων της οφθαλμικής επιφάνειας στις μέρες που η ρήπη μονοξιδίου και διοξιδίου του αζότου είναι ψηλά και φαίνεται ότι ο μηχανισμός δράσης αυτών είναι γιατί αλλάζουν το pH τη δακρυϊκή στιβάδα και ως εκ τούτου δρούν ερεθιστικά στην οφθαλμική επιφάνεια. Αντίστοιχα, σε μεγαλοπόλους όπως είναι το Τόκιο και το Λος Άντζελες έχουν βρεθεί διαφόρων ειδών ερεθισμοί σε περιόδους που υπήρχε μεγαλύτερη μόλυνση και ανάμεσα στους ρηπογόνους παράγοντες που έχουν απομονωθεί περιλαμβάνονται το μονοξίδιο του αζότου, το διοξίδιο του αζότου, αιωρούμενα σωματίδια, διάφορα διοξίδια θείου, ασβέστης, αρσενικό, βενζίνη, μόλυβδος, διάφορες διοξίνες και σύρση. Είπαμε ένα-δύο πράγματα για την ατμοσφαιρική ρήπανση, αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η υπερθέρμανση του πλανήτη και η αυξημένη UV ακτινοβολία λόγω της τρύπας του όζοντος επίσης μπορούν να επηρεάσουν ιδιαιτέρως αρνητικά την οφθαλμική επιφάνεια και όχι μόνο αυτό, αλλά θεωρείται ότι αποτελούν αυτά τα δύο τους σημαντικότερους παράγοντες τύφλωσης, ανθρώπινης τύφλωσης σήμερα. Μπορεί να ακούγεται λίγο περίεργο, αλλά αν σκεφτείτε ότι ο κόσμος δεν είναι μόνο η Ευρώπη και η Βόρεια Αμερική, αυτή τη στιγμή οι αναπτυσσόμενες χώρες, ουσιαστικά η πρώτη αιτία τύφλωσης είναι ο καταράκτης. Η υπερθέρμανση του πλανήτη και η UV έχει αποδειχθεί ότι επιταχύνουν τη δημιουργία καταράκτη και μπορώ να σας πω τουλάχιστον από την εμπειρία μου, έχω βρεθεί πριν είναι 15 χρόνια τώρα, είχα πάει με μια ομάδα, πάλι για τους ειδικευόμενους το λέω, υπάρχουν τέτοιες ομάδες εφόσον ενδιαφέρεστε. Είχα βρεθεί στην Μπουρκίνα Φάσο, είχαμε πάει για περίπου 3 εβδομάδες και έχω να σας πω ότι εκεί χειρουργούσαμε καταράκτες σε ανθρώπους 25 και 30 ετών. Γιατί ο καταράκτης είναι ενδυμή, άσπρη καταράκτες και μάλιστα χειρουργούσαμε το ένα μάτι κάθε ασθενούς προκειμένου να μπορούν να μαγειρεύουν, να εξυπηρετούνται κτλ. Θέλω να πω ότι ειδικά στην υποσαχάρια ζώνη και σε τροπικά κλίματα, η υπερθέρμανση του πλανήτη και η UV όντως έχει βρεθεί ότι έχει επιταχύνει τις τελευταίες δεκαετίες την επίπτωση του καταράκτη, η οποία και αποτελεί αιτία τύφλωσης εκεί. Εννοείται ότι η UV είναι γνωστό ότι μπορεί να παράξει φωτοκερατίτιδα, φωτοεπευκίτιδα, κλιματική κερατοπάθεια σε τροπικά κλίματα, το πτερύγιο φυσικά και να επιβαρύνει το τράχωμα εκεί που ακόμα ενδυμεί, όπως είναι η Βόρεια Αφρική. Και όπως και στο υπόλοιπο δέρμα, φυσικά μπορεί να προκαλέσει καρκινικές βλάβες στα βλέφαρα, κυρίως βασικοκυταρικά καρκινώματα. Αξίζει εδώ να αναφέρω ότι το γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια η ανθρώπινη δραστηριότητα έχει επεκταθεί και μέσα στη διάρκεια της νύχτας εξαιτίας
του ότι μπορούμε πια να δουλεύουμε με τεχνητό φως. Ίσως κολλάει εδώ να αναφέρουμε ότι μέσα σε όλα τα υπόλοιπα επηρεάζει και τους κυρκάδιους ρυθμούς με παρενέργειες και στο μάτι. Εδώ μία μικρή παρατήρηση σε σχέση με την τρύπα του όζοντος που ανέφερα προηγουμένως. Κάπου διάβαζα ότι τα τελευταία χρόνια η τρύπα του όζοντος έχει κλείσει. Αυτό επειδή το ψάξα βιβλιογραφικά, είναι Ράδιο Αρβίλα. Στην πραγματικότητα η τρύπα του όζοντος που εντοπίστηκε τη δεκαετία του 80 και γι' αυτό έγινε έρευνα και βρέθηκε ότι κυρίως αυτό συμβάλλουν ειδικά ψυκτικά για τα air condition, για τα ψυγεία, η χρήση των αεροζόλ. Έκτοτε δημιουργήθηκε η συνθήκη του Μόντρεαλ, η οποία περιόρισε την τρύπα. Ακόμα και σήμερα όμως, απλώς δεν έχει επεκταθεί. Αλλά ειδικά πάνω από την Ανταρκτική, ακόμα δεν έχει αποκατασταθεί. Και αυτό είναι βασική αιτία, γιατί η στρώση του όζοντος στη στρατόσφαιρα απορροφά την κακή UV ακτινοβολία και ως εκ τούτου προστατεύει τον ανθρώπινο οργανισμό. Προχωρώντας, θα πω δύο λόγια για την θερμική μόλυνση, όπως αυτή εκφράζεται με την υπερθέρμανση του πλανήτη, και για να εντοπίσουμε το θέμα στα μάτια, ενδεικτικά σας αναφέρω ότι υπάρχουν δημοσιευμένες μελέτες που δείχνουν πόσο σημαντικό μπορεί να είναι αυτό ανάλογα με το γεωγραφικό μήκος που ζει ο ανθρώπινος πληθυσμός. Επί παραδείγματι, μία μέση αύξηση της θερμοκρασίας κατά 3 βαθμούς Κελσίου στο Λονδίνο μπορεί να αυξήσει την επίπτωση μυκητικής κερατίτιδας κατά 2-3%, που κάποιος ίσως μπορεί να το θεωρήσει και ράντο, ενώ σε περιοχές όπως είναι η Νότια Γκάνα, αυτό μπορεί η ίδια αύξηση θερμοκρασίας στο παρόν κλίμα να αυξήσει μυκητιακές κερατίτιδες έως και 50%. Καταλαβαίνετε ότι σε χώρες όπως είναι η Γκάνα, μια μυκητιακή κερατίτιδα μπορεί να σημαίνει τύφλωση. Καταλαβαίνετε λοιπόν πόσο σημαντικό μπορεί να είναι αυτό για κάποιες ειδικές γεωγραφικές περιοχές. Επιπρόσθετα, ξέρουμε ότι μία αύξηση 10 βαθμών Κελσίου σε ό,τι αφορά τις βιοχημικές διαδικασίες που συμβαίνουν στο εργαστήριο ή στο μάτι, μπορεί να διπλασιάσει την ταχύτητα καρβαμιλίωσης ή γλυκοζηλίωσης πρωτεϊνών, περιλαμβανομένων και των πρωτεϊνών του φυσικού φακού. Και ως εκ τούτου, να επιταχύνει θεωρητικά τη δημιουργία καταράκτη. Ενδεχομένως αυτός είναι και ο λόγος που σε αυτές τις περιοχές όπως την Μπουρκίνα Φάσο που σας έλεγα πριν ενδυμεί τόσο πολύ ο καταράκτης και συμβαίνει σε τόσο μικρές ηλικίες. Θα ήταν μεγάλη παράληψη αν μέσα στο περιβάλλον ή στους εξωγενείς παράγοντες που μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στο μάτι. Δεν έλεγα δύο λόγια για τα κινητά, τα λάπτοπ και τις οθόνες της τηλεόρασης που τώρα πια αποτελούν μέρος της ζωής μας και για κάποιους ανθρώπους όχι μόνο μέρος της διασκέδασης, της ψυχαγωγίας και της ξεκούρασης, αλλά και μέρος της δουλειάς τους. Ή, εν πάση περιπτώσει, τρόπο επικοινωνίας, ειδικά αυτό το χρόνο της πανδημίας μεταξύ μας, έχει βρεθεί και έχει αναγνωριστεί ότι η συνεχόμενη χρήση οθόνης μπορεί να προκαλέσει αυτό που σήμερα ονομάζουμε στα ελληνικά computer vision syndrome ή διαφορετικά digital eye strain. Ουσιαστικά αυτό είναι ένας συνδυασμός από κοπιοπικά συμπτώματα και ήπιας έως πολύ σημαντικής ξηροφθαλμίας, ενώ έχει περιγραφεί ότι ενδεχομένως η συνεχόμενη χρήση μιας πολύ φωτεινής οθόνης, δηλαδή μιας οθόνης η οποία αντανακλά
υψηλής φωτεινότητας, φωτεινή ακτινοβολία, ορατή ακτινοβολία μέσα σε σκοτεινό περιβάλλον, μπορεί να προκαλέσει εκφύλιση των γονίων. Δηλαδή να επηρεάσει ή να εκφυλήσει ή να συμβάλλει στην εκφύλιση της οχράς. Όταν λοιπόν ήμουν μικρή και μου έλεγε η μαμά μου μην διαβάζεις τα σκοτεινά και θα χαλάσει τα μάτια σου, για πολλά χρόνια πίστευα ότι μου έλεγε μπούρδες και μάλλον μπούρδες μου έλεγε, γιατί τα μάτια μου δεν χαλάσανε. Αλλά φαίνεται ότι αυτό που μας λέγανε οι μαμάδες μας είναι πολύ διαφορετικό με τα παιδιά που κάθονται στα σκοτάδια και ασχολούνται με την οθόνη πριν κοιμηθούν. Ουσιαστικά, το βασικό πρόβλημα που φαίνεται να συμβαίνει με τις οθόνες είναι ότι είμαστε πολύ προσιλωμένοι και ξεχνάμε να βλεφαρίσουμε. Δηλαδή, έχει βρεθεί ότι ο ρυθμός ανοιγοκλεισίματος των βλεφάρων μπροστά από μια φωτεινή οθόνη είναι πολύ, πολύ μικρότερος, που αυτό έχει επιπτώσεις βεβαίως πόσο να αντέξει η ρακριακή στιβάδα. Έχει σαν αποτέλεσμα σημαντικά φαινόμενα ξηροφθαλμίας. Για να κλείσω αυτή την, ας πούμε, ίσως και έξω από την καθημέρα πράξη, ωστόσο ίσως να είναι και άχρηστη πληροφορία της ημέρας όλα αυτά, αλλά χρειάζεται από κάπου να τα ακούσουμε, γιατί είμαστε πολύ busy να διαβάζουμε όλα τα υπόλοιπα. Θα συνοψίσω λέγοντας ότι η επεκτηνόμενη, αν θέλετε, βιομηχανοποίηση, η υπερθέρμανση του πλανήτη, η μόλυνση του περιβάλλοντος, παρά την ευαισθητοποίηση τα τελευταία χρόνια, ανεβαίνει με εκθετικούς ρυθμούς, με αποτέλεσμα διάφοροι ρηπογόνοι παράγοντες να υπάρχουν στον αέρα, στο νερό και στο έδαφος. Σιγά σιγά δεν ξέρουμε και τι τρώμε. Και φαίνεται ότι όλα αυτά έχουν πολύ σημαντικές παρενέργειες σε ό,τι αφορά την οφθαλμική επιφάνεια. Παράγοντες όπως αιωρούμενα σωματίδια, τοξικά αέρια, χημικά, βιοϊλικά, όπως είδαμε τώρα τα τελευταία 2 χρόνια με την πανδημία, είναι γνωστό ότι μπορεί κάποιος να κολλήσει και από το βλενογόνο του επευκότα. Οι κλιματικές αλλαγές, οι αλλαγές στη φύση, όπως αυξομοιώσεις θερμοκρασίας, της υγρασίας, η αύξηση της UV ακτινοβολίας, σαφώς επηρεάζουν την οφθαλμική επιφάνεια και ενδεχομένως να έχουν και σημαντικές παρενέργειες και στο εσωτερικό του ματιού σε ό,τι αφορά την εξέλιξη του καταράκτη. Μια που είδατε το σπίτι μου, με ευκαιρία, να σας γνωρίσω και με την οικογένεια, αυτή είναι η Λου, σας χαιρετά. Ήταν πολύ ήσυχη την ώρα του μαθήματος. Είμαι εδώ, αν έχετε κάποιες ερωτήσεις ή αν έχετε κάποια σχόλια, θα χαρώ, Μανώλη, αν έχεις κάποια σχόλια να κάνεις. Και επαναλαμβάνω ότι είμαι πολύ χαρούμενη που ήμουν στην παρέα σας και θέλω να συγχαρώ τον Μανώλη για αυτή την προσπάθεια, γιατί καταλαβαίνω πόση δουλειά και πόσο προσωπικό χρόνο χρειάζεται. Οπότε, καλά θα κάνετε να ευχαριστήσετε κι εσείς γι' αυτό. Σε ευχαριστώ θερμά. Όχι απλά θα έλεγα ότι δεν ήταν άχρηστη αυτή η πληροφορία της ημέρας, αλλά ήταν ένα πραγματικά πρωτοποριακό μάθημα. Ένα μάθημα που, όπως είπες, δεν το ακούμε στην καθημέρα πράξη, όμως το βρήκα πραγματικά πάρα πολύ ενδιαφέρον. Θα ξεκινήσω. Η Δήμητρα Καβρουλάκη, που ασχολείται με την επιφάνεια και τους εξωγενείς παράγοντες. Δήμητρα, θα μας κάνεις σχόλιο. Ναι, καλησπέρα και από μένα. Να ευχαριστήσουμε την κυρία Κατσανεβάκη για αυτό το καταπληκτικό μάθημα. Ήταν όντως πολύ πρωτοποριακό και πολύ ενδιαφέρον. Και μας μίλησε βασικά για αυτούς τους αόρατους εχθρούς της οφθαλμικής επιφάνειας που δεν φαίνονται και που δεν τους καταλαβαίνουμε καθόλου. Δηλαδή, αν δεν ήταν αυτό το μάθημα, και εγώ δεν το είχα σκεφτεί ποτέ.
Εγώ αυτό που βλέπω στη δική μου πράξη είναι πολύ τα cosmetics, τα καλλυντικά που βάζουμε στα βλέφαρα. Δημιουργούν αρκετά προβλήματα πρώτα στα βλέφαρα με τη βλεφαρίτιδα και μετά στην οφθαλμική επιφάνεια. Και το έχω παρατηρήσει τώρα τελευταία σε πολλά νέα παιδιά, νέα κορίτσια που έρχονται με πολλά προβλήματα, έτσι, χαλάζια συνέχεια, βλεφαρίτιδες από 14 χρονών που κάνουν έτσι αλόγιστη χρήση του μακιγιάζ και του make-up και όλα αυτά. Αυτό ήθελα να πω εγώ από τη δική μου πλευρά. Ευχαριστούμε και πάλι. Δήμητρα, χαίρομαι που σ' άκουσα και χαίρομαι που πήγα. Μπορεί εδώ να χρειάζεται, θα σας δώσω την άλλη άχρηστη πληροφορία της ημέρας, παιδιά, που εξετάζετε. Καταρχάς, έχει δίκιο η Δήμητρα με τα καλλυντικά. Δυστυχώς, τα καλλυντικά σήμερα είναι πολύ καλής ποιότητας. Λες και είμαστε όλες κολυμβήτριες, συγχρονισμένες κολύμβησης, δεν φεύγουν με τίποτα και έρχονται κορίτσια και κυρίες ξεβαμμένα στο ιατρείο και είναι χάλια τα βλεφαρά τους. Εγώ έχω δει ότι αυτά τα μαντιλάκια υγιεινής βοηθάνε πάρα πολύ. Ακριβώς. Τον Μεϊμπόμιαν και αυτά κάνουν ένα δεπρύπανο στα βλέφαρα που φεύγει πολύ γρήγορα, πολύ δύσκολα. Οπότε με τα μαντιλάκια έχω δει ότι έχουν βοηθηθεί. Αλλά θα σας πω το εξής. Επειδή όλοι οι εξωγενείς παράγοντες ούτε δεν επηρεάζουν την επιφάνεια, κλείνουν κάποια μορφή αλλεργία, θα το εξής. Όταν βλέπετε ένα μάτι με ρόπι ID start, αυτό που είναι σαν μίξα, που βάζει την πατονέτα και τραβάει σαν σκηνή, αυτό εξορισμού δεν είναι λοιμώδες. Είναι αλλεργικό. Ειδικά αν υπάρχει και λίγο είδημα στον επιφυκότα, αν δεν δώσετε κορτιζόνη σε αυτούς τους ασθενείς, δεν πρόκειται να τους περάσει. Το να δίνετε αντιβιωτικά σε αυτές τις περιπτώσεις νομίζω ότι είναι και άχρηστο και τοξικό για το επιθήλιο του κερατοειδή. Ωραία, ευχαριστούμε Δήμητρα. Ιωάννα, το δικό σου σχόλιο. Ιωάννα Γαρδέλη. Καλησπέρα και από μένα. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω προσωπικά για την εξαιρετική παρουσίαση. Ήταν επικαιροποιημένη σε όλο της το πλαίσιο και παράγοντες που σίγουρα μας διαφεύγουν. Τη βρίσκω εξαιρετικά πολύτιμη και δεν έχω ειλικρινά να συμπληρώσω κάτι. Ήταν καθόλου ολοκληρωμένη από όλες τις απόψεις. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για το εξαιρετικό αυτό μάθημα. Εγώ ευχαριστώ. Εμείς για το σχόλιο, Άννα. Να κλείσω με ένα τελευταίο. Μιχάλη, θα κάνεις σχόλιο. Ο κύριος Ζεντέλης. Όχι. Ωραία. Οπότε... Ναι, Μανώλη. Ναι, Μανώλη. Συγγνώμη, Μιχάλη μου. Ναι, ναι. Βεβαίως, ακούμε. Ναι. Καλησπέρα και από μένα. Συγχαρητήρια για την ωραία, πολύ ωραία παρουσίαση. Πραγματικά είναι πράγματα τα οποία δεν τα σκεφτόμαστε στην καθημερινή πράξη αυτά όλα. Έρχονται πολλοί κόσμος, λέμε έχει μια χρόνια βλεφαρίτιδα, μια χρόνια επιφυκίτιδα, πάρε λίγο κορτιζόνη, πάρε λίγο ξέρω εγώ, τεχνητά δάκρυα και το περνάμε το θέμα έτσι. Είναι όντως όλα αυτά που ανέφερε η κυρία Κατσαρεβάκη είναι σωστά, επηρεάζουν την οφθαλμική επιφάνεια και δημιουργούν προβλήματα που αντιμετωπίζουμε παραλαμβάνω στην καθημέρα πράξη. Έστω και αν φαίνεται ως άχρηστη πληροφορία της ημέρας, είναι πολύ χρήσιμη η πληροφορία που πήραμε σήμερα. Να την ευχαριστήσουμε λοιπόν και πάλι. Σε ευχαριστώ, Μιχάλη μου. Okay. Οπότε, ολοκληρώνοντας για το housekeeping, την επόμενη Παρασκευή, λόγω εφημερίας της κλινικής μας, δεν θα έχουμε μάθημα. Την μεθεπόμενη Παρασκευή έχει τα γενέθλια της κυρία Κατσανεβάκη, Σάββατο μάλλον 29, και έχουμε και το συνέδριο διαλοειδούς, οπότε δεν θα έχουμε μάθημα. Οπότε το επόμενο μάθημα είναι στις 4 Φεβρουαρίου, το οποίο είναι με τον κύριο Χαρόνη και είναι κερατόκονος και κερατόκονος. Οπότε, Βικεντία μου, να σου ευχηθώ ολόψυχα καλή χρονιά, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για το χρόνο σου και το υπέροχα πρωτοποριακό και πολύ ενδιαφέρον μάθημα και θα έχουμε σίγουρα
την ευκαιρία να σε δω και από κοντά, ελπίζω, στο συνέδριο του Ιαλοειδούς. Να είσαι καλά, Μανώλη, εγώ ευχαριστώ. Καλή χρονιά σε όλους. Υγεία και σε ευχαριστούμε θερμά για όλα. Ευχαριστώ θερμά. Να είσαι καλά, bye-bye. Yeah. Bye.